Με 114 εκατομμύρια ευρώ ενισχύονται οι Δήμοι τη χώρα, όπω ανακοίνωσε η ελληνική κυβέρνηση στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου τη Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδων στην ΔΕΘ για να καλύψουν τι αυξημένε ανάγκε που προκύπτουν από την ενεργειακή κρίση. Θα προχωρήσουμε σε μια κατανομή ε, μισή ε, περίπου ΚΑΠ, 50 εκατομμυρίων, από ε, δική μα πλευρά άμεσα, μέσα στον Σεπτέμβριο. Ε, θα προχωρήσουμε στην πορεία και εννοώ περίπου Οκτώβριο-Νοέμβριο σε μια ακόμη κατανομή 50 εκατομμυρίων ευρώ από το Γενικό Λογιστήριο του κράτους με έξτρα χρηματοδότηση από το Γενικό Λογιστήριο και θα προχωρήσουμε σε μια μισή κατανομή της δόσης που παίρνετε για τις σχολικές επιτροπές, δηλαδή άλλα 14 εκατομμύρια. Η συνεδρία έγινε στον απόέχο των μέτρων που ανακοίνωσε η κυβέρνηση με κίνητρα και ποινέ προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχο για την μείωση τη κατανάλωση στο δημόσιο. Αυτό είναι ένα πακέτο περίπου 114 εκατομμυρίων για την αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστου, σχολεία και υπόλοιπε σα ε, ανάγκε. Δεν μπορεί να λένε ότι για όλου του άλλου υπάρχουν κυρώσει, αλλά για του φορεί του Δημοσίου που δεν κάνουν τίποτε για τι οριζόντιες πολιτικέ που όλοι συμφωνούμε ότι πρέπει να γίνουν, δεν θα υπάρχει καμία απολύτω κύρωση ποτέ. Αυτό δεν είναι σωστό. Δηλαδή, άμα συμφωνούμε ότι πρέπει να γίνει μια δουλειά η δουλειά πρέπει να γίνεται. Οι δήμαρχοι τη χώρα επισήμαναν για ακόμη μια φορά στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εστερικών τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και τι επιπτώσει τη παγκόσμια οικονομική κρίση στου οικονομικού προπολογισμού. Η ατζέντα είναι πολύ συγκεκριμένη και δεν θα πρωτοτυπήσω ιδιαίτερα. Ενεργειακό κόστο και πώ θα το καλύψουμε στου Δήμου, στα σχολεία μα, στι ΔΕΙΑ και του συνδέσμου. Ε, τι θα κάνουμε με το επιπλέον κόστο των σχολείων λόγω και τη παράταση ωραρίου και με το προσωπικό καθαριότητας. πώ θα θωρακιστούμε εναντί όλων αυτών οι οποίοι ε, θεωρούν πω ο πρώτο που μονίμω θα πρέπει να απολογείται είναι ο Δήμαρχο. Πρέπει λοιπόν να έχουν προτεραιότητα οι Δήμοι και μάλιστα κάποιοι Δήμοι από εμά, επαρχιακοί, Επαρχιακή, εγώ, ο Παπαστεριού και άλλοι, και άλλοι πολλοί που μπορεί να έχουν τη δυνατότητα αύριο να δώσουν ενέργεια και σε άλλου Δήμου. Να κάνουν συμπράξει. Όπω κάναμε εμεί στι ενεργειακέ μα κοινότητε, αυτέ που ετοιμάζουμε, που έχουμε κάνει με τα νομικά μα πρόσωπα. Θέλω να πω για το Δήμο μου, τη Ιερή Πόλη Μεσολογίου, ότι είναι ο πιο ενεργοβόρο Δήμο στην Ελλάδα. Είναι οι εκβολέ δύο μεγάλων ποταμών, του Εβίνου, που μπήκε η Αθήνα και το Αχυλό. Καταλήγουν εκεί όλα τα νερά της βροχής που η κλιματική κρίση είναι πρώτων πυρών. Είναι ο πιο ενεργοβόρο Δήμο, διότι είναι επίπεδο στην όλη γνωρίζετε από την ιστορία. Οι διαρκετοί της τη Περιφέρεια είχαν περιγράψει ω χειρότερο σενάριο τον μειωμένο ηλεκτροφωτισμό λόγω τη κρίση. Ενώ σε πολλέ περιπτώσει είχαν υποστηρίξει πω αν δεν ληφθούν μέτρα από την πολιτεία, η αύξηση των δημοτικών ελαιών αποτελεί μονόδρομο.